Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο σήμερα και φαίνεται από τον τρόπο που τοποθετούνται όλα τα κόμματα. Το σημερινό νομοσχέδιο, πρώτα απ' όλα, γεφυρώνει δύο επιθυμίες που διατρέχουν όλη την ελληνική κοινωνία. Την επιθυμία χιλιάδων παιδιών στα ιδρύματα να βρουν μια ζεστή αγκαλιά και ένα σπιτικό να τα υποδεχθεί, και την επιθυμία χιλιάδων ζευγαριών και μεμονωμένων ατόμων να την προσφέρουν, είτε με τη μορφή της αναδοχής, είτε της υιοθεσίας, παύλα τεκνοθεσίας. Όλες οι επιστημονικές απόψεις κοινωνικών λειτουργών, παιδαγωγών, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων και ψυχολόγων συγκλίνουν στην άποψη ότι κάθε μέρα που περνάει ένα παιδί σε ένα ίδρυμα, όσο καλό και να είναι αυτό, είναι επιζήμια για την ψυχική και νοητική του υγεία και κατάσταση. Είπαν οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς στη διαβούλευση που έγινε στη Βουλή ότι υφίσταται μια βλάβη το παιδί μέσα στο ίδρυμα, η οποία το ακολουθεί σε όλη τη ζωή και ιδιαίτερα τα παιδιά τα μικρά, αυτά που μπαίνουν από την αρχή στο ίδρυμα, 0 έως 3 ετών. Τι οδηγεί τα παιδιά στα ιδρύματα, αναρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Η ενδοοικογενειακή βία, ο θάνατος, η απουσία του ενός γονιού, η ανυμπόρια του άλλου, η ανέχεια. Φαινόμενα διαχρονικά, εντός και εκτός καπιταλισμού, λέμε εμείς. Υπάρχει διαφωνία σε αυτό? Πόσα παιδιά είναι στα ιδρύματα σήμερα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου? Δυστυχώς το κράτος δεν έχει σήμερα εκείνον τον μηχανισμό, παρόλο που τον έχουμε στήσει από πέρυσι με συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο να παρακολουθεί κάθε μέρα πού βρίσκεται ένα παιδί, πότε μπαίνει, για ποιες αιτίες κτλ. Είναι ανολοκλήρωτη η προσπάθεια που κάνουμε ακόμη για τα ιδρύματα. Δεν έχουμε λοιπόν εικόνα και μηχανισμούς για να ελέγχουμε την κίνηση και τη διαδικασία που κάνει την κίνηση ενός παιδιού. Μέσα σε 1,5 μήνα από τη λειτουργία αυτού του νομοσχεδίου, δεν λέω από την ψήφιση, λέω από τη λειτουργία, και εδώ δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου, ο νόμος θα απαιτήσει 5-6 μήνες για την εφαρμογή του, τη λειτουργία του. Χρειάζεται ηλεκτρονικά μητρώα, χρειάζεται να δώσει όλο το ψηφιοποιημένο του σύστημα σε όλα τα ιδρύματα, χρειάζεται να κάνει εθνικά μητρώα, χρειάζεται πράγματι να βγάλει κοινές υπογρικές αποφάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Έχουμε αποδείξει όμως ότι είμαστε στην ώρα μας σε όλα αυτά όταν το υποσχεθούμε, όπως κάναμε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο. Επομένως θα λειτουργήσει εφέτος. 1,5 μήνα μετά τη λειτουργία του θα υπάρχει ο ηλεκτρονικός φάκελος για το παιδί. Έτσι θα ξέρουμε. Δηλαδή, μόλις μπει το παιδί στο ίδρυμα, θα δημιουργείται ο ηλεκτρονικός του φάκελος που θα διατηρείται στο ηλεκτρονικό μητρώο του ιδρύματος, αλλά θα υπάρχει και στο εθνικό μητρώο των ανηλίκων που ιδρύεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρείτε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν φέρνει καινούργια πράγματα. Ότι με τον νόμο αυτό κανένα παιδί δεν μπορεί να δοθεί για αναδοχή ή υιοθεσία χωρίς την κατάρτιση και την άνοδο του φακέλου του ή στα ηλεκτρονικά, εθνικά και ειδικά μητρώα. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί, όταν ενηλικιωθεί και επιθυμεί να βρει τις ρίζες του, θα έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό το ηλεκτρονικό μητρό και επομένως θα σταματήσουν μεγάλες νέες τραγωδίες, άλλες τραγωδίες, τραύματα και αγωνίες. Διασφαλίζουμε λοιπόν το μέλλον
και φροντίζουμε το παρόν. Τι εννοώ με αυτό? Ως γνωστόν, σήμερα, το μέλλον θα είναι διασφαλισμένο για αυτά τα παιδιά, αλλά σήμερα πάρα πολλοί ενήλικες αναζητούν τις ρίζες τους. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λοιπόν, λέω σήμερα εδώ ότι θα δημιουργήσουμε την ψηφιοποίηση όλων των φακέλων που υπάρχουν στα πρωτοδικεία και στα εφετεία. Το σημερινό νομοσχέδιο, όμως, κάνει και ένα δεύτερο πράγμα. Επιχειρεί να δώσει τέλος σε μια ψυχοφθόρα αναμονή 4 έως 6, πολλές φορές και εσείς οι ίδιοι είπατε στην Επιτροπή 8 χρόνια και ούτω καθεξής, μια αναμονή που δημιουργεί μεγάλα δράματα και αδιέξοντα στους υποψήφιους θετούς ή ανάδοχους γονείς, διωγγώνει τις υιοθεσίες, και βεβαίως ξέρουμε, κύριε Συντυχάκη, βεβαίως, από τις ξένες χώρες, τρέφει το εμπόριο βρεφών. Με το νομοσχέδιο αυτό, η αναμονή για μεν τις αναδοχές θα τελειώνει σε 8-12 μήνες, έως 12 μήνες, για δε τις υιοθεσίες θα εκκρεμεί μόνο η διαδικασία, η δικάσιμος, που ελπίζουμε πάλι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επισπεύδεται. Άρα αλλάζει άρδιν το τοπίο. Γιατί υπήρχε τεράστια αναμονή? Όχι γιατί ομολογήσαμε εμείς ότι επί ΣΥΡΙΖΑ κατεκριμνίστη το κοινωνικό κράτος που είχατε φτιάξει οι προηγούμενοι. Δυστυχώς, παραλάβαμε 40 κοινωνικούς λειτουργούς στα κέντρα κοινωνικής προστασίας και άλλους 40 στις περιφέρειες. Οι μόνοι 2 δημόσιοι φορείς που μπορούσαν να βάζουν κοινωνικό λειτουργό για να κάνει την έκθεση. Γι' αυτό περίμεναν οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Πώς το λύνουμε? Διευρύνουμε αυτό το σώμα. Το διευρύνουμε, πρώτον, με τους Δήμους. Κοινωνικού λειτουργούς, δημόσιοι υπάλληλοι στους Δήμους. Δεύτερον, με τη μεγάλη δεξαμενή του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Τι είναι ο ΣΚΛΕ, λοιπόν? Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο εσείς ψηφίσατε και το κάνατε δημοσίου δικαίου πέρσι, κάτι δηλαδή σαν το ΤΕΕ, το Σύλλογο Δικηγόρων και τα λοιπά, το Δικηγορικό Σύλλογο, με χιλιάδες μέλη, αφού αυτός απονέμει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, με 12 περιφερειακά τμήματα και βέβαια με πειθαρχικά συμβούλια και ούτω καθεξής. Αυτό θα δημιουργήσει το Σώμα Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών. Ένα σώμα οι οποίοι είναι λειτουργοί, οι οποίοι θα πιστοποιούνται με ειδικές εξετάσεις και ειδική διαδικασία. Αυτή θα, η τεράστια δεξαμενή πια του ΣΚΛΕ, θα δημιουργήσει την κατάσταση, την καινούργια, ώστε όλες οι διαδικασίες επιτυχάνονται. Υπήρχε πουθενά αυτό? Δεν υπήρχε και το ξέρετε, ούτε αυτό. Άρα επιταχύνουμε ασφαλώς, με ασφάλεια δηλαδή, τις διαδικασίες. Μία τρίτη καινοτομία του νομοσχεδίου αυτού, που ίσως πάλι δεν έγινε σαφής, είναι ότι κατοχυρώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σαφή και ενιαία διαδικασία, κοινή διαδικασία, για την καταλληλότητα του ζευγαριού, είτε πρόκειται για την αναδοχή, είτε πρόκειται για την υιοθεσία. Αυτό μας πήρε πράγματι 2 χρόνια. Και αυτό μας πήρε 2 χρόνια... Δεν έχω 10 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα να έχω 15 με 20. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και ζήτησα... Και αυτό, λοιπόν, μας πήρε 2 χρόνια, γιατί ακριβώς έπρεπε να ταιριάξουμε 2 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια. Από τη μια, τον αστικό κώδικα, με άλλες διαδικασίες που αφορά την υιοθεσία, και από την άλλη, την νομοθεσία για τις αναδοχές. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή κοινή διαδικασία. Και αυτό τι σημαίνει? Γιατί η αναδοχή, όπως ξέρετε, είναι μια συμβολιογραφική πράξη, ενώ
Ο αστικός κώδικας αναθεωρείται, χρειάζεται για να γίνει αναθεώρηση του 2 με 3 χρόνια και την εγείρει και την ξεκινά όλη τη διαδικασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εδώ ίσως να αναφέρω τη μεγάλη διαφορά αναδοχής υιοθεσίας. Γιατί πιστεύω ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης που έγινε στην κοινωνία, του φόβου, των ενστάσεων κτλ, εδράζεται στην άγνοια του τι είναι ο θεσμός της αναδοχής. Η αναδοχή είναι μία πράξη κατά την οποία το παιδί δεν έρχεται σε σένα σε μία κατάσταση ότι θα μείνει πάντα σε σένα. Αντίθετα, το παιδί πρέπει από την πρώτη στιγμή να είναι σε επαφή με το φυσικό του γονιό. Και αν κάποτε θέλει να πάει στη φυσική του οικογένεια, να μπορεί να πάει. Επομένως, κατ' εμέ, η αναδοχή είναι μια πράξη εξαιρετικής γενεοδορίας, εξαιρετικού αλτρουισμού, μια πράξη που αλλάζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν θα χάσει το παιδί. Το παιδί πάντα θα αναφέρεται σε αυτόν σαν γονιό του, γιατί αυτός τον μεγάλωσε στο μεγαλύτερο μέρος και στη δύσκολη ώρα της ζωής του. Και αυτό θα το εισπράττει για πάντα ο γονιός. Και γι' αυτό λέω σε όλους, κοιτάξτε την αναδοχή. Πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει τεράστια σημασία. Γι' αυτό δημιουργούμε και την επαγγελματική αναδοχή. Ακόμη πιο εξειδικευμένη κατάσταση. Δηλαδή, τους αναδόχους γονείς τους εκπαιδεύουμε περαιτέρω, ώστε να μπορούν να γίνουν επαγγελματίες ανάδοχοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ούτε ένα παιδί που δεν το ζητάει κανείς να μην μπορεί να μείνει μέσα στο Ίδρυμα. Δηλαδή, τα παιδιά με αναπηρίες έχουν δυσκολίες. Είτε να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες, είτε σε θετές. Επομένως, δημιουργούμε το θεσμό της επαγγελματικής αναδοχής. Το δεύτερο, το παιδάκι, το μωράκι που γεννιέται και μένει μέσα στο μευτήριο, να μπορεί να το πάρει αμέσως ο επαγγελματίας ανάδοχος, για να περιμένει πια την ώρα που θα το υιοθετήσει κάποιος ή θα γίνει κάποιος ανάδοχος. Νομίζω λοιπόν ότι η επαγγελματική αναδοχή έχει τεράστια σημασία. Λοιπόν, μίλησα για μια ενιαία διαδικασία. Ενιαία διαδικασία είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Και δεν θα μπορεί κανείς να γίνει ανάδοχος ή θετός γονιός αν δεν την κάνει αυτή την ενιαία διαδικασία. Αυτό είναι καινούριο. Και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικό. Ποια είναι η διαδικασία? Πάει το ζευγάρι λοιπόν, είτε στα κέντρα κοινωνικής προστασίας των περιφερειών, είτε στις υπηρεσίες των περιφερειών και κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση. Και μόλις κάνει την ηλεκτρονική αίτηση, ανεβάζεται στο ειδικό τους μητρό αυτών των δύο φορέων, είναι δημόσιοι φορείς, είναι σε όλη την Ελλάδα και αμέσως μετά, με τη διαδικασία που σας εξήγησα, ορίζεται ο κοινωνικός λειτουργός. Εάν η μία δεξαμενή δεν έχει, δανείζεται από την άλλη σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 3,5 μήνες μετά για να κάνει την έκθεση. Μόλις γίνεται η έκθεση, ανεβαίνει στο ειδικό μητρό. Και τότε του δίνουμε μαθήματα γονεϊκότητας. Και αυτό καινούριο. Θα είναι βραχίδια. Και αμέσως μετά ανεβαίνει στο Εθνικό Μητρό Γονέων. Μόλις ανέβει στο Εθνικό Μητρό Γονέων και επειδή έχουμε το Εθνικό Μητρό Ανηλίκων, όπως είπα πριν, τον φάκελο, τον ηλεκτρονικό του παιδιού δηλαδή, το Εθνικό Μητρό Ανηλίκων, ξέρουμε αμέσως πού υπάρχουν τα παιδιά και ξέρουμε αμέσως πού υπάρχουν και οι γονείς. Άρα μπορούν να κατευθύνονται. Κατευθύνονται στις περιοχές που υπάρχουν. Και από τη στιγμή που το παιδί το εντοπίσουνε με την συμβουλή των ειδικών, των ψυχολόγων κτλ, τότε γίνεται ο δεύτερος κοινωνικός έλεγχος, η δεύτερη κοινωνική έκθεση, που είναι το τέριασμα του υποψήφιου γονιού με το παιδί. Δεύτερη έκθεση, με τον ίδιο τρόπο πριν, με τις ίδιες αυστηρές ημερομηνίες, τρίμηνες. Άρα εξάμηνη διαδικασία και όχι εννιάμηνη. Εξάμηνη λοιπόν διαδικασία σύν την εκπαίδευση, που μπορεί να είναι όλο μαζί ένα μήνα. Γι' αυτό μιλάμε για 8 έως 12 μήνες για να ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία με σαφήνεια. Και έτσι και τελείωσε αυτή η διαδικασία, τι γίνεται μετά?
Αν μεν πρόκειται για αναδοχή, γίνεται συμβολιογραφική πράξη, αναρτάται στα μητρώα των αναδόχων, των εγκεκριμένων αναδοχών και αρχίζει η εποπτεία. Η εποπτεία είναι αυστηρή. Είναι επί 2 ή 3 χρόνια και είναι όχι μόνο εκθέσεις κάθε μήνα, αλλά και έκτακτες εκθέσεις. Ποτέ δεν υπήρχε με τέτοια σαφήνεια και τέτοιο προσδιορισμό όλη αυτή η διαδικασία και ο έλεγχος. Αυτά είναι δώρο για την κοινωνία. Είναι δώρο για όλους εμάς και για τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα τελειώνω, ναι, τελειώνω. Προσπαθώ να τελειώσω. Κλείνετε, έτσι. Αυτή η αδιάβλητη, λοιπόν, καθαρή, επιστημονικά έγκυρη διαδικασία θα γίνεται με σαφήνεια και καθαρότητα, θα είναι γνωστή σε όλους. Δεν υπάρχουν πια περίεργα μονοπάτια. Υπάρχει μία διαδικασία υποχρεωτική και αυτό νομίζω είναι καινούριο. Και έτσι εκτιμάται σε κάθε βήμα, όλα τα βήματα που περιέγραψα, η καταλληλότητα του υποψηφίου γονιού και όχι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Ιδιαίτερα και αποκλειστικά για την αναδοχή, όχι για την υιοθεσία, γιατί όπως είπα, αυτό δυστυχώς εμπίπτει ή στον αστικό κώδικα και δεν μπορεί να γίνει. Δίνουμε λοιπόν αυτό το δικαίωμα σε ετερόφιλα και ομόφιλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να κριθούν με την ίδια διαδικασία όπως και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, καθώς και μεμονωμένα άτομα. Όλες αυτές οι διαδικασίες που περιέγραψα εποπτεύονται από ένα συλλογικό συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο, τον ΕΣΑΝΗ. Εθνικό Συμβουλευτικό Όργανο Αναδοχής Υιοθεσίας, ο οποίος πάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, στο χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τι κάνει ο ΕΣΑΝΗ? Ο ΕΣΑΝΗ παρακολουθεί, γνωμοδοτεί, προωθεί τη διάδοση των δύο θεσμών, αναδοχής και υιοθεσίας, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, καθορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων γονεϊκότητας και τα προσόντα των εκπαιδευτών. Αυτό κάνει. Κυρίως όμως προωθεί τους δύο θεσμούς στην κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά του. Έχει εξειδικευμένους ανθρώπους και αυτό κάνει. Και τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, το άρθρο 8 ανέδειξε σημαντικές πτυχές του νομοσχεδίου. Την άγνοια για το τι είναι η αναδοχή. Την άγνοια επιστημονικών απόψεων για τη συγκρότηση του φύλου. Και εδώ είχαμε την άποψη 64 ακαδημαϊκών ειδικών που διαβεβαιώνουν με όλες τις έρευνες, παγκόσμιες έρευνες, ότι η συγκρότηση φύλου του παιδιού δεν εξαρτάται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών, όπως ίσως νομίζουμε πολλοί. Είναι λάθος. Την άγνοια του νομικού μας πολιτισμού, όπου το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής θεωρεί ότι δεν επιτρέπονται διακρίσεις. Κυρίως όμως ανέδειξε το φόβο. Το φόβο για τον άλλο, για αυτόν που δεν ξέρουμε. Ο φόβος αυτός καταπολεμιέται μόνο με την γνώση. Και μόνο έτσι σπάει το ρατσισμό, τις διακρίσεις και την ομοφοβία. Δεν τις σπάει αλλιώς. Μόνο με τη γνώση. Πιστεύω λοιπόν, συνάδελφοι, ότι η Βουλή θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και θα ανοίξει ένα δρόμο για όλους τους Έλληνες πολίτες και για τα παιδιά. Το κοινωνικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται κάθε κοινωνικό αποκλεισμό. Στα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να είμαστε σόφρονες και τολμηροί. Προκάτοχοι μας, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, τόλμησαν με την ψήφο τους, την ψήφο στις γυναίκες. Κυρία Φωτίου, σας παρακαλώ, κλείστε. Τελειώνω, ναι. Αφήστε τώρα το πρόβλημα. Τόλμησαν την ομοποίηση των αμβλώσεων. Το σύμφωνο συμβίωση και πρόσφατα την ταυτότητα του φύλου. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, κάνουμε σήμερα όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά.
Όχι άτολμο, ούτε παράτολμο. Ένα βήμα σίγουρο που το χρειάζεται η κοινωνία μας, που ανοίγει νέους ορίζοντες. Θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα και να σας τα πω και αυτά τώρα, με αυτή την ευκαιρία. Δύο βήματα μέσα στο 18. Η εθνική στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, που έχει ανάγκη η χώρα μας, και ο νέος νόμος πλαίσιο για τα ιδρύματα της χώρας. Στέλνουμε λοιπόν σήμερα ένα μήνυμα στην κοινωνία. Κανένα παιδί στα ιδρύματα, ανοίξτε την αγκαλιά σας για τα παιδιά, υποδεχτείτε τα, μάθετε από αυτά, αλλάξτε μέσα από αυτά. Σας ευχαριστώ.